να μου απαντήσει. Ήταν προεκλογική η σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, όχι ιδιωτικοποίησης. Και θα ήθελα να ρωτήσω, όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά, θεωρείτε ότι θα πρέπει να προχωρήσει, ναι ή όχι? Αυτό θεωρείτε ότι θα γίνει εξαναγκαστικά, διότι βλέπουμε μια επιστοχώρηση όσον αφορά αυτό τις τελευταίες μέρες. Αυτό, αν γίνει, θεωρείτε ότι θα γίνει εξαναγκαστικά λόγω της επικείμενης συμφωνίας? Θα βοηθήσει πραγματικά ή όχι? Ευχαριστώ. Το θέμα του ΟΛΠ είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει και θέλουμε να δούμε πού θα καταλήξει ο διαγωνισμός. Είναι ένας διαγωνισμός όχι για το 67% που ήθελε η προηγούμενη κυβέρνηση, για το 51%, αλλά για εκεί θα δούμε ποια τμήματα. Γιατί, για παράδειγμα, εμείς δεν θέλουμε να εκχωρήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα της λιμενικής αρχής. Και σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά η λιμενική αρχή ταυτίζεται με τον ΟΛΠ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεύτερο, μας προβληματίζει η ιστορία που έχει να κάνει με την ακτοπλοεία. Διότι το λιμάνι του Πειραιά δεν είναι ένα λιμάνι του Ρότερνταμ μακριά και απομονωμένο μόνο για μεταφορές. Είναι η καρδιά της ακτοπλοείας, δηλαδή η καρδιά της χώρας. Άρα δεν μπορεί να δώσει κανείς την ακτοπλοεία σε κάποια ιδιωτική ελληνική ή ξένη επένδυση. Τρίτο είναι το θέμα της κρουαζιέρας, που και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την τοπική αλλά και την υπερτοπική οικονομία. Και βεβαίως υπάρχει το θέμα των διεθνών ναυτιλιακών μεταφορών. Εκεί ξέρετε υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τους Κινέζους, διότι με δεδομένο ότι η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωζώνης και αυτό τους ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Κινέζους, μπορούν να έχουν από τον Πειραιά. Ιδίως αν παραμείνει. Θα παραμείνει, κύριε Χατζηνικολάου. Όλες η αναζήτηση πρόσθετων συμμαχιών, δεν είναι εναλλακτικών. Πρόσθετων σε αυτό κατατείνει. Στην ισχυροποίηση της χώρας μας μέσα στο ευρώ. Λοιπόν, ο Πειραιάς λοιπόν θα είναι μια πύλη εισόδου των Κινέζων με το σιδηρόδρομο που θέλουν μετά για την κεντρική Ευρώπη. Αυτό όμως έχει μερικά προαπαιτούμενα. Πρώτον, τα εργασιακά δικαιώματα, που είναι πολύ σοβαρό. Δεν θέλουμε να υπάρξει κινεζοποίηση των Ελλήνων εργαζομένων. Δεύτερον, το τίμημα. Μην το λέτε αυτό, το κινεζοποίηση. Θα σας πω, σήμερα έμεινα έκπληκτος, δεν το ήξερα. Στη σύσκεψη της αγοράς, της νέας οικονομικής εφημερίδας, μου είπαν οι οικονομικοί μας συντάκτες ότι ο κατώτατος μισθός στην Κίνα είναι 650 ευρώ. Και μάλιστα, όταν στο οκτάωρο, και όταν κανείς δουλέψει 4 ώρες περισσότερο, δηλαδή πάει στο 12ωρο, πάει στα 1000 ευρώ. Άρα μήπως ελληνοποίηση. Μήπως ευχηθούμε την κινεζοποίηση. Εντάξει, σωστά. Λοιπόν, να σχολιάσω λίγο το λιμάνι. Για να ολοκληρώσω μια στιγμή. Ναι. Άρα, συνεπώς, το θέμα της επένδυσης στον Πειραιά δεν είναι με όρους ξεπουλήματος, δεν είναι με όρους ιδιωτικοποίησης του λιμανιού. Έχει μέσα πιθανά ένα θέμα εκχώρησης συγκεκριμένων λειτουργιών. Πάντως διχάζει το ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, δεν είναι, παραλαμβάνω, μια δύσκολη απόφαση. Που... η οποία μπορεί να συναρτηθεί και με πρόσθετη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Λοιπόν. Διότι η Κίνα είναι μια μεγάλη οικονομία η οποία μπορεί να αγοράσει και ελληνικά ομόλογα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, και τελειώνω με αυτό, το θέμα που αφορά το λιμάνι του Πειραιά δεν είναι όπως είχε προσδιοριστεί για την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν θέλουμε να το ξεπουλήσουμε. Τυχόν ιδιωτικοποίηση πλευρών αυτού του λιμανιού, για τις οποίες δεν έχουμε λάβει ευθυμή συγκεκριμένες αποφάσεις, έχει να κάνει με την εξέλιξη του διαγωνισμού, με την πρόσθετη χρηματοδότηση, κύριε, το τονίζουμε, και με, τον διαχωρισμό δραστηριοτήτων. Ο κύριος Λεούσης όμως, ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, πήγε και ανακοίνωσε ότι σε συνέδριο ότι πουλάτε το 51% ξεκίνησε το διαγωνισμό και με οψιόν στα επόμενα 4 χρόνια να δώσετε και το υπόλοιπο. Οψιόν δεν υπάρχει. Να δώσετε... Το 50% υπάρχει σήμερα. Και το οψιόν 16%. Όχι, λέω τώρα. Ο διαγωνισμός τρέχει, θα το δούμε. Η ανακοίνωση που έκανε ο άνθρωπος, τον οποίο εσείς διορίσατε, είναι: πουλάμε το 51 και στα 4 χρόνια θα το έχουμε πουλήσει όλο. Και... εσείς τώρα τόση ώρα εξηγείτε ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Εξηγώ ότι δεν ξεπουλάμε το λιμάνι. Εξηγώ ότι είμαστε διαθέσιμοι να δώσουμε σε επενδυτές με πολύ συγκεκριμένους όρους. Εντάξει, ολόκληρο πάντως το δίνετε. Λοιπόν, σε 4 χρόνια. Μάθετε τώρα. Όταν η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή έφερε στον Πειραιά την Κώστα. Ο διαγωνισμός έχει ξεκινήσει πριν από εμάς. Δεν είναι δικός μας. Όταν η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή έφερε στον Πειραιά την Κώσκο, ξεσηκώθηκε το τότε Πασό και μιλούσε για ξεπούλημα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Και είχε δεσμευτεί ο κ. Παπανδρέου ότι μόλις πάρει την εξουσία